Στο σημερινό παιχνίδι ταξιδεύουμε πίσω στο μεσαίωνα και συγκεκριμένα ρίχνουμε μια ματιά στους καταπέλτες, στους μεσαιωνικούς πολιορκητικούς κρυούς, με το twist να είναι ότι όλα αυτά τα φτιάχνω εγώ, οπότε είναι κάπως έτσι. Οπότε ουσιαστικά είναι όπως είναι στο μεσαίωνα, αλλά πολύ πιο μίζερα όλα. Το σημερινό παιχνίδι είναι το Besiege και θα μου πείτε τώρα, Γιάννη, πού το θυμήθηκες αυτό? Λοιπόν, παιδιά, η αλήθεια είναι ότι μου ήρθε ένα mail από το Steam, μου λέει: Κοίταξε να δεις, Γιάννη, έχεις το Besiege στο wishlist. Τύπου, θέλεις το Besiege, μου λέει το Steam, 8 χρόνια από τότε που βγήκε σχεδόν. Άκουσε να δεις. Σε αυτή τη φάση κάνει 4 ευρώ, δηλαδή δεν μπορεί να κάνουμε κάτι καλύτερο. Και λέω: Εντάξει, Steam, έχεις δίκιο, οπότε έδωσα 4 ευρώ, πήρα το Besiege και πάμε να το δούμε σήμερα. Όσοι δεν έχετε ιδέα, δεν το Besiege, είναι η πρώτη φορά που το βλέπετε. Το Besiege ουσιαστικά είναι ένα παιχνίδι που σου βάζει κάποιον στόχο, σου λέει κατέστρεψε αυτό ή πρέπει να πας εκεί και εσύ χτίζεις από το 0. Μία μηχανή η οποία πρέπει να φέρει εις πέρας αυτό το στόχο. Ναι, το ενδιαφέρον είναι, ρε παιδί μου, ότι θα χτίζω εγώ τη μηχανή και τα physics του παιχνιδιού ενδεχομένως. Κάτι τέτοιο. Και γενικότερα υπάρχουν διάφορα πράγματα, εντάξει. Π.χ. μπορεί να σκοτώνεις πολλά πρόβατα, πολλούς στρατιώτες, ένα τείχος, ένα μικρό χωριουδάκι. Το οποίο είναι πάρα πολύ διασκεδαστικό, παιδιά. Δεν ξέρω αν έχετε διαλύσει μικρά χωριουδάκια. Είναι πάρα πολύ διασκεδαστικό. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Στο Besiege. Επίσης μου αρέσουν οι φακές και όταν δεν ξεχνάτε να κάνετε like το βίντεο. Επίσης μου αρέσει όταν πέφτουν τα ποσοστά πείνας στον πλανήτη. Και προοδεύουμε με αυτή τη σειρά που τα πάμε. Λοιπόν, ο πρώτος κόσμος ονομάζεται Y. Πατάω. Αυτός ο κόσμος έχει 16 zones. Εμείς είμαστε εδώ πέρα, σε αυτό το μικρό σπιτάκι, το οποίο θα πάμε να διαλύσουμε. Ή τουλάχιστον αυτό ελπίζω να κάνουμε. Λοιπόν, το παιχνίδι μου δίνει ένα prototype, εντάξει. Και μου λέει, βάλε δύο ρόδες. Δεν σε αφήνει να έρχεται το παιχνίδι. Σε παίρνει από το χεράκι, εντάξει. Οκ, παιχνίδι, θα πάμε τα νερά σου, θα βάλω δύο ρόδες. Και λέει, πάτα play. Τον βλέπετε εδώ αυτόν τον φουκαρά. Δεν μας είχε δει ακόμα. Πατάμε play. Λέει, τι θα κάνεις με αυτό. Τι θα κάνεις με αυτό, βλέπω τις ρόδες. Του λέμε τίποτα. Αλλά πάμε ευθεία. Το βλέπεις, φεύγει αυτός. Αφήνει εδώ πέρα το σπιτάκι του. Και μόλις νικήσαμε το πρώτο ζώο. Αρχίζει εύκολα. Αλλά θέλω να μείνετε μαζί μου. Θα δείτε μετά. Θα καταλήξει κάπως περίεργα. Μπορεί, ας πούμε, σε 5 λεπτά από τώρα. Εγώ να είμαι έτσι. Σκασμένος και να έχω φτιάξει ένα τερατούργημα. Δεν ξέρω πώς θα καταλήξει αυτό. Μείνετε στο βίντεο, το ζήσουμε μαζί. Λοιπόν, το παιχνίδι μου λέει τώρα destroy. Ωραία, να καταστρέψω αυτό. Όπως βλέπετε τώρα, η δυσκολία ανεβαίνει ένα τσικ. Γιατί αυτό είναι περιψωμένο, παιδιά. Δεν μπορώ να πάω απλά ευθεία. Θα κουτουλήσω πάνω στο βράχο. Αλλά έχω σχέδιο. Λοιπόν, έχω φτιάξει αυτό. Το ονομάζω Καμιλοπάρδαλη της καταστροφής ή κάτι. Ναι, θα μπορούσα να βρει καλύτερο όνομα. Παρ' όλα αυτά, αν πατήσω play, μια χαρά στέκεται. Πάμε ευθεία. Δεν ξέρω αν κάποιος είχε αμφιβολίες για το σχέδιό μου. Ξέρω αν κάποιος hater είχε αμφιβολίες για το σχέδιό μου. Αλλά αυτή τη στιγμή πίνω τα δάκρυα του. Είναι κάπως αλμυρά. Στο επόμενο zone μου λέει το παιχνίδι ότι ουσιαστικά πρέπει να καταστρέψω αυτά εδώ πέρα. Τα οποία είναι κάτι σαν άμαξες. Έχω στην κατοχή μου όλα αυτά εδώ πέρα τα όπλα. Αλλά για αυτό το συγκεκριμένο, ίσως να θέλουμε ένα κανονάκι, παιδιά. Ή δύο κανόνια. Δηλαδή ένα από εδώ, ένα από εκεί. Τα ρίχνουμε. Κάτι πέθανε, κάτι. Όλες οι γλίτσες δεν ήταν πιο κοντά μου. Λειτουργήσε, πάμε παρακάτω. Τώρα, ο σκοπό έχουμε απλά να φτάσουμε εδώ πέρα. Αλλά υπάρχουν και δυνάρκια στον δρόμο. Το παιχνίδι μας λέει: βάλει αυτό το πράγμα εδώ πέρα, ρόδες, για να στρίβει. Λοιπόν, οπότε πλέον το όχημά μας είναι έτσι. Οπότε μπορούμε να το οδηγήσουμε με ασφάλεια πλέον. Πάτησα κάτι πρόβατα, αλλά δεν πειράζει. Παράπλευρες απόλυσης υπάρχουν. Έτσι είναι ο πόλεμος, παιδιά. Φτάνουμε εδώ πέρα, τελειώσαμε. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, τώρα έχουμε τύπους και έχουμε το σπιτάκι από το πρώτο ζώο και τον ανεμόμυλο από το δεύτερο ζώο. Οπότε αυτό σημαίνει μόνο ένα πράγμα, παιδιά. Ήρθε η ώρα για την επιστροφή της Καμιλοπάρδαλης. Λοιπόν, αρχικά τώρα αυτοί πετάνε βέλη, εγώ με ξύλινος, οπότε ξέρω εγώ, μπορείτε να κάνετε και τίποτα σε αυτό. Δεν μπορεί να κάνετε τίποτα. Οπότε πάμε χαλαρά εδώ πέρα. Χαλαρά, δεν στρίβει αυτό το πράγμα. Ωραία, πάει το ένα. Ναι, το άλλο έχει ένα βράχο εκεί. Ίσως να πρέπει να γυρίσω λίγο την κάμερα. Παρ' όλα αυτά. Πτωούμε, δεν πτωούμε, είναι η φάση. Κάπου έχω κολλήσει όμως. Θα γίνει, δώστε λίγο. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη εγώ στη μηχανή μου. Αυτά τα ερείπια τώρα εδώ κάπως με χαλάνε. Μην γυρίσεις. Πώς κόβονται ρε παιδιά από τα βέλη, τι είναι αυτό. Γυψοσανίδα. Είναι. Κοίτα, έχω μείνει εδώ τώρα, το βλέπεις. Κουνιούνται όλα τα μέρη. Παντά κουμπιά, εγώ κουνιούνται. Αλλά τίποτα, είναι σε φάση, έχει παραδοθεί πλέον. Έχει φύγει το πνεύμα. Ναι, με έχει ψιλοκόψει. Ωραία. Όχι, δεν το παρατάω. Μισό λεπτάκι. Λοιπόν, θα διαλύσω πρώτα αυτό. Μπράβο. Και αυτό έπεσε πάνω στο άλλο. Έτσι το είχα απολογήσει. Ώστε να δεν κοιτάζετε εσείς, εγώ έκανα υπολογισμούς, να ξέρετε. Τώρα το παιχνίδι μου λέει, σκότωσε 70% από όλο αυτό που βλέπεις. Το 70% θέλω να είναι νεκρό, μου λέει το παιχνίδι. Και του λέω, παιχνίδι, μην μπεις λέξη παραπάνω. Και είμαι πανέτοιμος να φτιάξω τη μηχανή του πολέμου, παιδιά. Λοιπόν, όπως σας είπα, έχουμε στη διάθεσή μας όλα αυτά εδώ πέρα. Θα μπει ένα τέτοιο εδώ, ένα τέτοιο εδώ, ένα τέτοιο εδώ και ένα τέτοιο εδώ. Ίσως τα 4 να είναι υπερβολή. Όχι, λάθος. Τίποτα δεν είναι υπερβολή σαν το παιχνίδι. Και από εδώ μπορώ να βάλω
βάλουμε φλογοβόλα. Πόσα φλογοβόλα? Όλα. Όλα τα φλογοβόλα μπορούμε να βάλουμε. Ενώ ταυτόχρονα θα δέσουμε εδώ πέρα λίγο και την κατασκευή μας. Μην γίνει κανένα κακό. Το βλέπω εγώ το κακό να γίνεται. Δηλαδή τύπου θα καώ μόνος μου, αλλά τέλος πάντων. Έστω ότι είμαστε έτοιμοι, εντάξει. Θα πω ότι είμαστε έτοιμοι. Οπότε ξεκινάω. Προχωράμε ευθεία. Δεν είμαι έτοιμος ακόμα για φλογοβόλο. Κάτσε να διαλύσουμε λίγο αυτούς. Και τώρα γυρνάμε πίσω και φεύγουμε. Πατάμε φλογοβόλο. Έχω κάψει μόνο δέντρα. Οι άλλοι εκεί πέρα πίσω τι κάνουν? Λες και μου κάνουν κουμάντο. Με πώς να παρκάρω είναι. Κοίτα, δεν με έχουν διαλύσει ακόμα. Οπότε αυτό το πράγμα που έχω φτιάξει, παιδιά, κάπως λειτουργεί. Ωραία, συνεχίζουν να καίγονται. Εγώ συνεχίζω να τους λιώνω. Και καίγομαι κι εγώ. Ωραία, μπορεί να έπεσα, αλλά το βλέπετε ότι ακόμα εδώ πέρα. Δεν μπορούν να με βολιορκήσουν. Έχω χάσει. Έχουν μείνει τρία τέτοια. Ωραία, αυτό ήταν. Βασικά πέθανα. Δεν ξέρω πού πήγαινα με αυτό. Ωραία, παρ' όλα αυτά λειτουργήσε η μηχανή μου. Τώρα το παιχνίδι μου ζητάει κάτι πιο χαλαρό. Μου λέει πήγαινε αυτό και αυτό εδώ πέρα. Μου λέει να βάλω και πίστον. Ωραία, αν πάω έτσι εγώ και κάνω αυτό εδώ πέρα. Ωραία, αν πάω εδώ δεν είναι αρκετά ψηλά, έτσι. Ανέβα λίγο. Μια χαρά είναι, παιδιά. Ποιο είπε ότι δεν είναι αρκετά ψηλά? Το βλέπετε, το πρώτο έφτασε. Μισό λίγο. Μου φύγε κάτι. Κάτι έχει φύγει εδώ και με ενοχλεί. Αλλά δεν ξέρω καν τι είναι. Νομίζω ότι είναι το κεντρικό σημείο τη κατασκευή μου. Αλλά δεν έχει σημασία. Πρόχουμε και αυτό εδώ και τελειώσαμε. Λοιπόν, τώρα το παιχνίδι έχει φέρει κάτι από το Stonehenge. Τα έχουμε πάρει τη μία πέτρα από το Stonehenge και μου λέει κατέστρεψε τη. Δεν ξέρω το λόγο. Ή κάποιο μισεί το Stonehenge, μάλλον. Όπως και να έχει, εμείς πάμε ευθεία. Α, ίσως θέλω να την καταστρέψω γιατί μας ρίχνει. Γιατί πήρα φωτιά? Περίμενε. Άμα ανέβω λίγο, λίγο θέλω. Γύρνα λίγο. Καλά, πυροβόλα, ξέρω εγώ. Δεν ρίχνουν τα κανόνια μου. Ναι, πρέπει να χάλασαν. Περίμενε. Θα συμβεί, θα συμβεί. Λοιπόν, απλά πάω ευθεία. Έστω ότι αυτό θα ανέβει λίγο. Ανέβα βρε λίγο. Όπου, τώρα ανέβηκε. Που δεν έχω να ρίξω, έριξα πριν. Όχι, δεν σε θέλω τώρα. Πάμε πάλι. Σημασία έχει να επιμείνω. Επιμένω, φτάνω εδώ λίγο. Όπως είπα, σημασία έχει να επιμείνω. Οπότε θα επιμείνω λίγο ακόμα. Ανέβα, ανέβα. Εδώ είσαι. Το διέλυσα. Πάμε παρακάτω. Το παιχνίδι θέλω να καταστρέψω το 40% από αυτό. Αν πάω έτσι εγώ με τα κανόνια μου, καταστρέφω το 4%. Δεν μας κάνει. Ωραία. Θέλει explosives, λέει. Θα το κάνουμε παιχνίδι. Λοιπόν, explosive είναι αυτό. Λέει explodes on impact. Αν εγώ βάλω ένα τέτοιο εδώ, ένα τέτοιο εδώ και ένα τέτοιο εδώ και πατήσω και πάω ήρεμα, δεν θα λειτουργήσει αυτό. Και αν πάω πιο ήρεμα, πιο ήρεμα, πιο χαλαρά. Όχι, αν πάω γρήγορα. Ωραία, ωραία. Άκυρο, περιμένετε. Μπορούμε να τα βάλουμε εδώ πέρα μέσα. Τώρα δεν μπορούν να πάνε πουθενά. Αλλά αν πάω εδώ με φόρα, δεν θα πεταχτεί ένα, ρε παιδιά. Έλα, φύγετε από εδώ μέσα. Είστε ελεύθερα, δραπετεύστε. Ωραία, ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημά μου. Αυτά εδώ τα κλείνουν πάρα πολύ, ρε παιδί μου. Δεν τα αφήνουν να κάνουν τίποτα. Α, ξέρεις τι μπορώ να κάνω. Τώρα μου ήρθε, περιμένετε. Λοιπόν, έχω βάλει ένα πιστόνι εδώ πέρα. Οπότε πάω με φόρα. Nope. Και τα σπρώ. Δεν δουλεύει, έτσι. Δεν δουλεύει. Λοιπόν, παρόλα αυτά, περίμενε. Ωραία. Κάπως θα γίνει όμως, ρε παιδιά, δεν γίνεται. Ωραία, θα πάρω φόρα, κάπως θα δουλέψει. Ξεκινάω αρχικά με σούζα, ας πούμε, που δεν ξέρω γιατί λειτουργεί αυτό. Έλα, κάπως να κουμπίσει κάπου αυτή η βόμβα, δηλαδή δεν μπορούμε. Καινούριο σχέδιο. Άρα, θυμάστε εκείνο που σας είπα πριν λίγο ότι μπορείτε να με δείτε έτσι και να συμβαίνουν πράγματα στην οθόνη. Αυτό ίσως έχει αρχίσει να συμβαίνει τώρα. Λοιπόν, παιδιά, έχω επιστρέψει με ένα σχέδιο ιδιοφυΐες. Ωραία. Είναι αυτό εδώ πέρα. Μου πεις, Γιάννη, τι είναι αυτό? Τι ακριβώς συμβαίνει? Θέλω να ηρεμήσετε. Αρχικά θα σας εξηγήσω, θα σας τα εξηγήσω όλα. Λοιπόν, έχω βάλει εδώ αυτό το πράγμα και έχω δημιουργήσει ένα καταπέλτη. Δεν είναι ο κλασικός καταπέλτης. Επειδή, αν το έβλεπες αυτό στο μεσαίωνα, θα έλεγες, α, ωραία, είναι ηλίθιοι άλλοι. Α, ωραία, θα νικήσουμε σήμερα. Ωραία, παρόλα αυτά. Ωραία, μπορεί να είναι και μία χρήση ο καταπέλτης. Μπορεί να χαλάσουμε, ξέρω εγώ, την οικονομία ενός κράτους για να φτιάξουμε αυτό το πράγμα, το οποίο είναι μία χρήση, αλλά. Λειτουργεί, παιδιά. Και αν δείχνει χαζό, λειτουργεί, σταματάει να είναι χαζό. Οπότε πάμε στο next song. Λοιπόν, επίσης, εγώ αυτό το κάνω save. Θα το ονομάσω καταπέλτης μου. Destroy 90% of everything. Περίμενε. Μ' αρέσει. Είδατε πόσο ωραίο είναι. Είναι μια σκρίση. Ωραία. Δεν έχουμε άλλη τέτοια. Αλλά είδατε τι ωραία που φεύγει. Αρχικά τα καταστρέφω όλα. Πρέπει να κάνω κάτι άλλο. Τον έχουμε σώσει τον καταπέλτη. Όλα είναι εντάξει. Λοιπόν, έχω φτιάξει αυτό το οποίο μπορεί να δείχνει πάλι λίθιο. Αλλά δώστε του λίγο χρόνο και θα δείτε πώς θα λειτουργήσει. Λοιπόν, πάμε εδώ πέρα. Διαλύουμε αυτά. Έχει κάτι κανόνια. Τα κανόνια μου ρίχνουν, αλλά νομίζω ότι θα κάνουν κάτι. Ακόμα ζω, ακόμα εδώ, καταστρέφω και σκηνές. Θα πάω και για τα κανόνια, δεν με νοιάζει. Success μου λέει, αλλά πλέον έχει γίνει προσωπικό. Δεν στρίβει αυτό το πράγμα που έχω κάνει. Αλλά περιμένετε. Ναι, τώρα, ωραία, άκυρο, δεν θα γίνει προσωπικό. Πάμε next zone. 80%. Αυτό είναι μια δουλειά για το καταπέλτη μου. Και έχει επιστρέψει. Λοιπόν, ωραία, αν πατήσουμε. Περιμένετε. Πρέπει να πάμε απλώς λίγο πιο κοντά. Βλέπετε πόσο ωραίο. Ωραία, αυτό το πρόβατο δεν ξέρω. Δέχτηκε όλη την οργή μου. Παρ' όλα αυτά, μπορεί να πάμε λίγο πιο κοντά, γι' αυτό έχω βάλει εγώ τις ρόδες. Ήρεμα, ήρεμα, καταπέλτη. Το ξέρω ότι είναι αυτή η φάση σου. Απίστευτο το πόσο καλά δουλεύει. Απίστευτο. Κατέστρεψε 50% αυτό το tower. Ωραία, δεν πειράζει, περίμενε. Πρέπει να στρίψω καταπέλτες μου, νομίζω, παιδιά.
Συνέβη. Η καταπέλτη έχω, μια χαρά. Δηλαδή τίποτα δεν έχει πάθει. Κάποιο μου ρίχνει βέλη, αλλά δεν πειράζει. Πάει το tower παρόλα αυτά. Και οι τύποι που ήταν εκεί πέρα. Ξέρω, είμαι πάρα πολύ περήφανο για αυτόν τον καταπέλτη. Τι έχουμε εδώ. Α, να κλέψω ένα ξύλο και να το φέρω εκεί πέρα. Και το hint είναι το grabber. Ωραία. Αυτό εδώ είναι το grabber. Ό,τι ακουμπάει, το αρπάζει. Πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να ακουμπήσουμε μόνο το ξύλο. Λοιπόν, έχω κάνει κάτι εδώ πέρα το οποίο είναι άχαστο. Το βλέπετε αυτό. Α, δε, για κάποιο λόγο σηκώνεται μόνο το ένα πιστόνι. Ωραία, περιμένετε. Ωραία, τώρα σηκώνονται όλα. Μπράβο. Ωραία, οπότε παίρνω εδώ πέρα αυτή τη μηχανή μου, ό,τι φανταστική. Πηγαίνω εδώ. Παίρνω αυτό το ξύλο. Εντάξει, το grabber δεν δουλεύει ακριβώς όπως θα ήθελα, ρε παιδί. Δεν στρίβει καν. Πλέον το. Α, ξέρεις τι, άμα το σηκώσω στον αέρα. Ναι. Ωραία, δεν το είχα σκεφτεί ακριβώς έτσι, για να σας πω την αλήθεια, αλλά περιμένετε, περιμένετε. Έχω άλλο σχέδιο, έχω άλλο σχέδιο. Λοιπόν, το νέο μου σχέδιο είναι αυτό. Και θα μου πεις τώρα, γιατί έχεις αυτά εδώ πέρα πίσω, για κανένα απολύτως λόγο, είναι μόνο για το βάρος. Εντάξει, αυτός είναι ο μόνος λόγος. Παρ' όλα αυτά, δείχνει και cool. Που δεν περιμένεις κανένας ξυλοκόπος να σκάει, ας πούμε έτσι. Λοιπόν, ωραία, τώρα θεωρητικά εγώ άμα στρίψω. Αρπάξω κάπως τα ξύλα. Πάει πάρα πολύ καλά αυτό. Δεν θα τα αρπάξω τα ξύλα, έτσι. Είμαι πάρα πολύ ψηλά. Μπορεί να γίνει και να τα αρπάξω όμως. Εγώ αλήθεια πιστεύω. Δείτε, δείτε. Αν πάρω φόρα και πατήσω από το. Όχι, ε. Ωραία, δεν λειτουργεί ούτε αυτό. Ενώ εδώ το βλέπετε. Το είχα σχέδιο με τα πιστόνια. Το βλέπετε εδώ τι έχει γίνει. Θα λειτουργήσει όμως. Δώστε λίγο χρόνο, μισό. Ωραία, αν το κάνουμε έτσι. Θα λειτουργήσει, περίμενε. Σίγουρα μπορώ να αρπάξω αυτό το ξύλο. Εντάξει, λίγο μούφα τον grabber, αλλά τέλος πάντων. Επίσης δεν στρίβω πάλι, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, ωραία, το σηκώνουμε. Μια χαρά, έτσι. Ακριβώς εκεί που ήθελε το παιχνίδι, κάτσε. Εντάξει, λίγο παραδίπλα, ας πούμε. Μια χαρά. Θα το πάρουν, θα το πάνε. Δεν υπάρχει θέμα. Σκότωσε 80% των προβάτων. Say no more παιχνίδι. Ωραία, έχω κάνει αυτό το πράγμα το οποίο κάποιοι μπορεί να θεωρήσουν ότι είναι extreme απλά για να σκοτώνει πρόβατα. Εσείς δεν ξέρετε, βασικά, εντάξει. Οπότε, έχοντας αυτό κατά νου, εντάξει, έρχονται και πάνω μου. Δηλαδή, καμία ενθυνέση στα πρόβατα. Δεν ξέρουν ακριβώς τι συμβαίνει εδώ πέρα. Αυτό μπορώ να το διαλύσω. Προφανώς και μπορώ. Λοιπόν, θα πάμε πρώτα στα εύκολα. Τα οποία εύκολα είναι αυτά που είναι κάτω. Τα κανόνια ακόμα δεν τα έχω πατήσει. Επίσης να πω ότι αυτά που είναι στα πλάγια στην κυριολεξία δεν κάνουν τίποτα, αλλά είναι όμορφα, εντάξει, είναι ωραία εκεί που κάθονται και γυρνάνε. Δηλαδή απλά τα πατάω με τις ρόδες, αυτό συμβαίνει, δεν ξέρω. Δηλαδή τον μπροστινό ίσως να κάνει κάτι. Α, αυτό ήτανε. Δεν χρειάζεται καν να κάνω στα πάνω κάτι. Παρ' όλα αυτά δεν πειράζει, αφού έχουμε τα κανόνια. Όχι τίποτα, τα κανόνια ήταν απλά για να με καταστρέψουν, έτσι. Τα βλέπετε, έχουν φύγει. Είναι. Οκ, εμείς κάνουμε δουλειά μας αντίο. Παίρνουμε τα τρυπάνια μας και φεύγουμε. Είναι αυτή η φάση των κανονιών. Ωραία, πάει και αυτό το ζώο παρ' όλα αυτά. Ωραία, τώρα το παιχνίδι μου λέει να περάσω από περιοχές. Δεν ξέρω ακριβώς τι εννοεί, αλλά εγώ αρχίζω και πηγαίνω, ρε παιδί μου. Οι άλλοι μου πετάνε βέλη. Οκ. Πέρασα από εδώ, πέρασα από εδώ, ήρθα εδώ. Δεν ξέρω γιατί αυτό το zone ήταν τόσο εύκολο. Είμαστε κάπου προς τα τελευταία, υποθέτω. Έχουμε περάσει τόσα. Εδώ τι έχουμε. Κατέστρεψε 60% από τα πάντα για μια στιγμή, παιδιά. Γιατί αυτή είναι μια δουλειά για το ο καταπέλτης μου. Αυτό ήταν λίγο. Πεις, γιατί γύρισα ανάποδα, τι συνέβη. Μισό λεπτάκι. Ωραία, δεν μπορώ να τους πατήσω. Φυσικά και μπορώ. Εντάξει, ίσως δεν είναι ακριβώς δουλειά για τον καταπέλτη μου. Έχει πολύ κάστρο αυτό το πράγμα. Αλλά μπορώ να κάνουμε κάτι άλλο. Λοιπόν, έχω φτιάξει αυτό. Ειλικρινά δεν έχω ιδέα αν θα λειτουργήσει. Παρ' όλα αυτά πάω. Εν τω μεταξύ, κουβαλάω και αυτό το πράγμα. Είναι λες και είμαι στην τελετή έναρξη Ολυμπιακών, ξέρω εγώ. Απλά θέλω να το μεταφέρω. Όχι εδώ, βρε παιδιά μου. Πιο πέρα ήθελα. Περιμένετε. Να πάω εδώ ευθεία. Να πεθάνω αυτά. Ωραία, ελάτε. Κάπου εδώ, μου κάνει. Δεν κάνει το παιχνίδι όμως, θέλουμε κι άλλο. Μετά την επιτυχία του ο καταπέλτης μου, πιστεύω δεν ξεπεράσω τον εαυτό μου, αλλά έχω κάνει αυτό το πράγμα με ένα μικρό καταπέλτη πάνω. Δεν ξέρω αν θα λειτουργήσει. Ωραία, αυτό εκεί πέρα που έπεσε σημαίνει ότι δεν λειτουργεί, αλλά μισό λεπτάκι θα το διορθώσουμε. Το μόνο που χρειάζεται είναι να βάλουμε μερικά τέτοια εδώ πέρα για να παραμείνει στη θέση του. Τώρα είναι μια χαρά. Αλλά δεν, είναι μόνο το Dichter DAO, δεν δουλεύει, μισό λεπτάκι. Είναι πολύ, πολύ τσίτα είναι το τέτοιο, δεν μπορούμε λίγο το λάστιχο να το χαλαρώσουμε. Τι να κάνω, να βάλω πίσω εδώ το τέτοιο, τι να κάνω, κάτι πρέπει να κάνω, μισό. Ω, έχει πίσω πολύ βάρος, ε. Ναι, έχει λιγάκι βάρος. Με σούζα πάω να πολιορκήσω. Ωραία, δεν θα λειτουργήσει αυτό. Παρ' όλα αυτά, αυτό που είδα είναι ότι αυτό εδώ πέρα κάνει damage. Αν καθίσω εδώ λίγο. Αρχικά, θέλω να πω ότι αν καθίσω εκεί λίγο, λογικά με τις εκρήξεις. Έχω ένα τετράδιο εδώ που κάνω πράξεις και τα λοιπά. Λογικά με τις εκρήξεις, αυτό, άμα δείτε, μπορούμε να το περάσουμε το level. Αυτός μπορεί να είναι και ο βέλτιστος τρόπος, παιδιά, δεν είμαι σίγουρος. Λοιπόν, και αυτό ήταν το τελευταίο zone από το πρώτο νησί ουσιαστικά του παιχνιδιού. Ξεπεράστηκαν όλες τις δυσκολίες με. Δεν ξέρω, κατά τη γνώμη μου, φανταστικά μηχανήματα. Λοιπόν, αυτό ήταν το PC. Δεν ξέρω αν θέλετε να το ξαναδείτε. Αν θέλετε να το ξαναδείτε, αφήστε από κάτω σχόλιο. Τσεκάρετε τα βίντεο που εμφανίζονται εδώ πέρα τριγύρω. Τσεκάρετε την περιγραφή. Έχει διάφορα links. Επίσης, αν θέλετε να παίρνετε ειδοποιήσεις για τα βίντεο, μπορείτε να πατήσετε το καμπανάκι. Γιατί πολλές φορές μου στέλνετε μήνυμα πότε θα ανέβει καινούργιο βίντεο. Έχω να δω μία εβδομάδα και έχω ανεβάσει τρία, ας πούμε, την προηγούμενη εβδομάδα. Και γενικότερα τα κουμπάκια που έχει εκεί πέρα βοηθούν στο να προωθήσει ο αλγόριθμος τα βίντεο. Όπως και να έχει, αυτό είναι το βίντεο για σήμερα. Τα λέμε σε κάποιο επόμενο βίντεο ή live stream. Αντίο σας.